Γιώργο, σήμερα πέτυχες για την ομάδα σου, έτσι να δούμε και λίγο τα στατιστικά. 16 πόντους, είχες 3 rebound, πρώτο σκόρερ της ανόρθωσης σήμερα. Θέλω πρώτα να σε ρωτήσω για το πώς νιώθεις εσύ, διότι σε αποκάλεσα την ώρα της μετάδοσης πολύ άτυχο. Πέρσι πέρασες 2 τραυματισμούς σοβαρούς. Πώς είσαι αυτή τη στιγμή, είσαι, πλησιάζεις το 100%, πώς νιώθεις? Νιώθω ότι κάθε μέρα είμαι και καλύτερα. Πλησιάζω που να είναι στο 100%. Έχω κάποια θεματάκια. Αλλά με σκληρή δουλειά, όπως γίνεται και στην ομάδα, τα περνάμε όλα. Σε γνωρίσαμε εμείς εδώ στην Κύπρο περισσότερο πέρσι. Εκείνο το λίγο διάστημα που προλάβεις να παίξεις μεταξύ των τραυματισμών, να σας έκανες πάρα πολύ καλή εντύπωση. Εσύ τι θέλεις να δώσεις ως παίχτης σε αυτή την ανόρθωση, μια ομάδα που φέτος πάει για πρωτάθλημα? Θέλω να δώσω, να προσφέρω ό,τι μπορώ, έτσι ώστε η ομάδα να κερδίζει. Κοιτάζω κάθε μέρα να είμαι και καλύτερος, προπονούμε, δουλεύω και ό,τι μου ζητήσει ο coach για αυτήν την ομάδα να κερδίσει, θα το κάνω. Και μια ερώτηση για την παρουσία σου εδώ στην Κύπρο. Έκανες ντεμπούτο με την εθνική μας ομάδα, έχεις τις ρίζες σου στην Κύπρο, όμως ήρθες στο πρωτάθλημά μας πέρσι. Πώς είναι η ενσωμάτωσή σου στην μπασκετική πραγματικότητα του νησιού μας και πώς νιώθεις εσύ αγωνιζόμενος πλέον ως Κύπριος στο πρωτάθλημά μας και στην εθνική? Εντάξει, είναι κάτι καινούργιο για μένα, αλλά προσπαθώ να ενταχθώ όσο πιο γρήγορα γίνεται. Ευτυχώς και από όταν ήμουν μικρός ερχόμουν στην Κύπρο, οπότε ήξερα την κυπριακή πραγματικότητα, δεν είναι ότι ήμουν παππούς στη σχολή. Εντάξει, δεν είναι εύκολο όταν είσαι στην Ελλάδα να έρθεις σε μια καινούργια χώρα, ακόμα κι αν είναι πατρίδα μου και εδώ. Αλλά ναι, ό,τι κάθε μέρα, καλύτερα.